η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση και η δευτεροβάθμια που είναι οι περιφέρειες, κυρίως όμως και η πρωτοβάθμια, η Δήμη, αντιμετωπίζουμε σήμερα ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα λειτουργίας ως Δήμη, διότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο μεν κατά την οποία υπάρχουν όσο ποτέ άλλοτε πάρα πολλά κονδύλια για εκτέλεση πάσης φύσεως έργων. Και αυτό είναι αλήθεια. Όμως, οι πόροι που μας δίδονται για να αντιμετωπίσουμε το λειτουργικό μας κόστος υστερούν σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να παίρνουμε. 6 δις και εμείς παίρνουμε 1 δις 740 εκατομμύρια. 1 δις 740 εκατομμύρια. Τα τελευταία χρόνια, το 22 και το 23, αλλά και το 24, πήραμε, χοντρικά το λέω, από 200 και κάτι εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο περισσότερα χρήματα από το προηγούμενο έτος. Όμως, μεσοσταθμικά 12% οι αυξήσεις που δόθηκαν στους υπαλλήλους και πολύ καλά κάνανε και τους δώσανε και δόθηκαν. Αν σε αυτά προσθέσουμε το τέλος ταφής και αν προσθέσουμε επίσης το ενεργειακό κόστος, δηλαδή φυσικό αέριο, καύσιμα, που δεν αποκλιμακώθηκε αλλά επιμένει σταθερά υψηλά, τότε αντιλαμβάνεστε ότι οι όποιες αυξήσεις μας δόθηκαν έχουν εξανεμιστεί. Αυτό σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Έχουμε όμως και θεσμικά αιτήματα και ζητήματα. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, το ζητούμενο στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Έχουμε αυτοδιοίκηση τέτοια που ορίζει το Σύνταγμά μας και τέτοια που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η απάντηση είναι εύκολη. Όχι. Είναι διοικητικά και οικονομικά αυτοδύναμη και αυτοτελής κατά τους ορισμούς του άρθρου 102 του Συντάγματος η αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα? Δεν είναι. Και θα πρέπει να βαδίσουμε προς αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων μεταξύ πρώτου και δεύτερου βαθμού και μεταξύ αυτοδιοίκησης και κράτους. Εμείς πρώτοι, με επιστολή μου, στείλαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών 500 περίπου νόμους και νομοθετικές ρυθμίσεις. Νομοθετικά διατάγματα, προεδρικά διατάγματα, βασιλικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κοινέ υπουργικές αποφάσεις και νόμους που διέπουν πάσης φύσεως ζητήματα της αυτοδιοίκησης. Πολλοί νόμοι συντελούν στη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία είναι κοστοβόρα και συντείνει και συντελεί στις καθυστερήσεις και γιατί όχι και στη διαφθορά. Πολλοί νόμοι, πολύ διεφθαρμένη πολιτεία, έλεγαν οι Λατίνοι. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ενσκύψουμε στο συνέδριό μας είναι το θέμα της πολιτικής προστασίας, που και εκεί πρέπει να υπάρχει ένα σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο. Ζήσαμε σε περιπτώσεις πλημμυρών ή σε περιπτώσεις πυρκαγιών κυρίως το φαινόμενο να θέλουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικοί από την κεντρική πολιτική σκηνή να μετακυλήσουν ευθύνες στους Δήμους. Παραδείγματος χάρη, είδατε καμιά φωτιά εσείς να ανάβει στη Λότζια στο Ηράκλειο και να πηγαίνει στα βουνά? Είδατε καμία φωτιά να ανάβει στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα ή στην πλατεία Αριστοτέλους? Φωτιές στη συντριπτική τους πλειοψηφία ξεκινάνε από δασικές εκτάσεις, περιοχές στις οποίες την ευθύνη την έχει το κεντρικό κράτος, δηλαδή το δασαρχείο, η πυροσβεστική και όχι η Δήμη. Άρα λοιπόν τι ζητάτε? Ζητάμε ξεκαθάρισμα και σε αυτό το πλαίσιο. Όπως επίσης για τα θέματα των ρεμάτων, είναι ρητή η νομοθεσία και την ευθύνη την έχει στην αναπεπταμένη περιοχή που είναι υδατοδασόρεμα το δασαρχείο, το κράτος. Πιο χαμηλά την έχουν οι περιφέρειες και για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα η Διεύθυνση ΔΕΛΤΑ 19, αν δεν κάνω λάθος, μεγάλων εγκυοβελτιωτικών και αντιπλημμυρικών έργων του Υπουργείου. Γιατί πρέπει την ευθύνη να την μετακυλούν στους Δήμους, αφού η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη? Εμείς πάντοτε συνεργαστήκαμε με το κεντρικό κράτος. Συνεργαζόμαστε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε.